Ξανά στο επίκεντρο της πανδημίας η Λεμεσός. Τα 40 από τα 83 κρούσματα που ανακοινώθηκαν χθες εντοπίζονται στην επαρχία της Λεμεσού, με την Λάρνακα να ακολουθεί. Συγκεκριμένα, με βάση τα γεωγραφικά στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, στην Λεμεσό εντοπίστηκαν 40 κρούσματα, στη Λάρνακα 16, από 11 κρούσματα βρέθηκαν στις επαρχίες Λευκωσίας και Πάφου, ενώ στην Αμόχωστο καταγράφηκαν 3. 2 από τα 83 κρούσματα αφορούν σε μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού. Στο σπίτι έμειναν μεταξύ σήμερα οι περίπου 300 μαθητές του 3ου Δημοτικού Λατσιών λόγω αδυναμίας της απολύμανσης του σχολείου μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος σε μαθητή. Την απόφαση του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, ο λόγος που έκλεισε το σχολείο είναι γιατί δεν μπορούσε να γίνει απολύμανση αργά το βράδυ, δεν υπήρχε δυνατότητα. Με αποτέλεσμα, θα έπρεπε να γίνει μια απολύμανση το πρωί. Μετά τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας για μικρότερη πυκνότητα του επιβατικού κοινού στα σχολικά λεωφορεία, εξετάστηκε η αναγκαιότητα αλλαγής του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων στις επαρχίες Λάρνακας και Αμοχώστου. Το ωράριο για τα γυμνάσια θα παραμείνει ως έχει, ενώ οι μαθητές των ηλικίων θα προσέρχονται στα σχολεία από τις 8:45 μέχρι και τις 2:50. Οι καθηγητές έσπευσαν πρώτοι να εκφράσουν την αντίθεσή τους. Θα δημιουργήσει ανυπέρβλητες δυσκολίες, όχι μόνο προς τα παιδιά και προς τους γονείς και προς όλη την κοινωνία. Πιστεύουμε ότι αντί να λύσουν προβλήματα, θα δημιουργήσουν ανυπέρβλητα προβλήματα. Και παράθεσε προβλήματα με τα ορολόγια, προγράμματα, αλλά και την μετακίνηση εκπαιδευτικών οι οποίοι διδάσκουν ταυτόχρονα σε γυμνάσια και λύκεια. Όπως πληροφορείται ο Αντένα, από αρμόδια πηγή του Υπουργείου Παιδείας, εάν προκύψουν εντονότερα προβλήματα, ίσως υπάρξει συνεννόηση με το Υπουργείο Μεταφορών για αύξηση στα δρομολόγια από και προς τα σχολεία. Στο μεταξύ, από αύριο επαναλειτουργεί η Αρχιεπισκοπή, η οποία παρέμεινε κλειστή σήμερα και χθες, μετά τον εντοπισμό κρούσματος που αφορά σε κληρικό. Εντός των επόμενων 2 ημερών θα περάσουν όλοι οι υπάλληλοι από εξετάσεις. Από τις μέχρι στιγμής μοριακές εξετάσεις που έχουν γίνει δεν έχει εντοπιστεί άλλο θετικό περιστατικό, ενώ εν λόγω κληρικός φαίνεται να επιμολύνθηκε στη θεολογική σχολή.